Πέλες. Είπες ένα τέταρτο, αλλά νομίζω παραπάνω. Ένα τέταρτο με 20 λεπτά. Είναι αναλόγως στο φούρνο. Γι' αυτό λέω 190 για να είμαι σίγουρος. Δεν είναι λίγο βρεάκι, ένα τέταρτο. Δεν είναι, ρε φέι, δεν είναι. Τα παραψύνουμε τα κοτόπουλα και μετά κάνουμε κακό. Δεν τρώγονται. Το πρωί έβλεπα τον Γιάννη πάλι, γιατί έχει πάθει τρέλα τώρα με τη διατροφή. Στο δικό μας, το Γιάννη. Ναι, ναι, τελειώνουμε. Κάνουμε τη μαγιονέζα και τελειώνουμε. Και είχε το κοτόπουλο μέσα 20 λεπτά κάτι τέτοια κομμάτια σουβλάκια. Κάτι τόσο μικρά. Και του λέω, μετά τι θα φας, γιατί το κοτόπουλο πραγματικά έχει χαλάσει, δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν είναι αδικία. Άλλο να φοβόμαστε και άλλο αυτό το πράγμα που κάνουμε που παραψύνουμε τα κοτόπουλα. Να πω επίσης πολύ βασικό. Τώρα δηλαδή το έχει βάλει. Πόση ώρα έχει περάσει που το βάλαμε, τι ώρα ξεκίνησαμε τη μαγειρική αγγελική. Τι ώρα, πόση ώρα έχει που το βάλαμε. Πόση ώρα γιατί έχει το υπολογίσει, να το δείξουμε πραγματικά πώς γίνεται. 20 λεπτά. 20 λεπτά, βγάλε τα. Ήταν προθερμασμένο ο φούρνο. Ήταν προθερμασμένο ο φούρνο. Να κόψουμε λίγο το μεγάλο στη μέση, να δούμε αν όντως έχει ψηθεί. Αυτό είναι... Α, αυτό είναι... Όπα. Φέρε ένα τέτοιο. Να πω ότι, σας έχω εξηγήσει και πέρυσι, ο πιο βασικός χρόνος ψησίματος είναι ο χρόνος από ψησίματος. Όταν βγάζουμε κάτι από το φούρνο, ποτέ δεν το κόβουμε εκείνη την ώρα. Το αφήνουμε άλλα 2-3 λεπτά να συνεχίσει να ψήνεται και... Να μην βγάλει έξω τα ζουμιά του. Αν με το που βγάλω το κοτόπουλο έξω από το φούρνο το κόψω, αυτό που γίνεται είναι τα ζουμιά κατευθείαν να φύγουν έξω από το κρέας. Αυτό που θα κάνετε εσείς είναι να περιμένετε 2-3 λεπτάκια το κοτόπουλο και τώρα και μετά να σερβίρουμε. Και μετά να σερβίρουμε, ακριβώς. Από μέσα, παιδιά, είναι ψημένο. Το είδατε. Δείτε λίγο ξανά το κομμένο. Είναι το θέμα το χρώμα που το καταλαβαίνει ότι είναι ψημένο αυτό, δείτε. Λοιπόν, και κοιτάξτε πόσο. Πρέπει να καταλάβει. Το βλέπει το ζουμί εδώ πέρα. Μπορούμε να δείξουμε λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβετε πόσο ζουμερό είναι το κοτόπουλο. Δηλαδή είναι ζωντανό ακόμα. Ενώ από έξω είναι ναι, πάρα πολύ τραγανό ναι, λόγω του φαναρίσματος, από μέσα δεν υπάρχει κίνδυνο σαλμονέλας, γιατί όπως είπα πριν για τους 69 βαθμούς, να σας πω ότι τώρα περίπου θερμοκρασία έχει, η θερμοκρασία που έχει μέσα είναι τουλάχιστον 75-80. Τέλειο το κοτοπουλάκι μας. Πάμε να δούμε και τη μαγιονέζα. Λοιπόν, μαγιονέζα. Μαθαίνουμε. Μαγιονέζα είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Όλοι νομίζουν πως χρειάζεται μίξερ. Δεν χρειάζεται μίξερ. Χρειάζεται μόνο το χέρι μας. Και ένα σύρμα και θα το κάνουμε μαζί γιατί την επόμενη συνταγή που θα κάνουμε θα κάνεις μια Caesar σάλατα. Εσύ που θα ξεκινήσουμε με μαγιονέζα και θα προσθέσεις τα υπόλοιπα, εντάξει. Λοιπόν, χρειαζόμαστε έναν κρόκο αυγού. Να δούμε και τα υλικά παράλληλα. Ναι, να τα πω. Λοιπόν, χρειαζόμαστε έναν κρόκο αυγού, μια γεμάτη κουταλιά μουστάρδα. Γράφω 200 γραμμάρια σπορέλο, αλλά αυτό δεν ισχύει. Μπορεί να πάρει ακόμα και μισό κιλό λάδι το ένα κρόκο αυγού. Ένα κρόκο αυγού είναι αρκετό να δέσει και μισό κιλό μαγιονέζα. Και σπορέλαιο και ελαιόλαδο θα σου πω γιατί. 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, γιατί θα χτυπήσω το σκόρδο. Εμείς θα κάνουμε σκόρδο μαγιονέζα εδώ πέρα για να είναι πολύ πιο νόστιμο. Χυμό από μισό λεμόνι. Γιατί δύο λάδια. Θα σου πω, θα τα εξηγήσουμε τώρα όλα. Λοιπόν, μία σκελίδα σκόρδο. Να πω ότι στη βασική συνταγή για μαγιονέζα απλά δεν έχει σκόρδο, έτσι. Και υπάρχει περίπτωση να βάλουν και ξύδι και λεμόνι ή να βάλουν μόνο ξύδι. Είναι αναλόγως στο σεφ. Εγώ βάζω μόνο λεμόνι, μου αρέσει πιο πολύ το λεμόνι γιατί θυμίζει το λαδολεμονό μας. Ξύσμα από ένα λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Αυτό. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Αυτά τα δύο τα πραγματάκια εδώ πέρα, ο κρόκος και η μουστάρδα. Το ασπράζι το πετάμε, το χρησιμοποιούμε. Το ασπράζι το πετάμε. Αυτά τα δύο είναι οι πιο βασικοί σταθεροποιητές που έχουμε στα ζαχαροπλαστική και η μαγειρική. Ο κρόκος και η μουστάρδα. Η μουστάρδα είναι στη μαγειρική, ο κρόκος είναι στη ζαχαροπλαστική. Δηλαδή, ο σταθεροποιητής είναι αυτό που βλέπεις σε πολλές συσκευασίες. Ο φυσικός σταθεροποιητής είναι ο κρόκος αυγό. Λοιπόν, είναι αυτό που τελικά κρατάει τη μαγιονέζα να έχει αυτή τη σύσταση. Οπότε τι κάνουμε. Παίρνουμε, βάζουμε μία κουταλιά μουστάρδα, έναν κρόκο αυγού και ανακατεύουμε. Να σας πω ότι, να πούμε και την αλήθεια, να μην λέμε ό,τι να είναι, στα εστιατόρια έχει απαγορευτεί να κάνουμε μαγιονέζα μόνοι μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό που είπε πριν ο Γιώργος για τη σαλμονέλα ισχύει βέβαια και για τα αυγά. Γι' αυτό το λόγο, καλό θα ήταν τα αυγά που θα παίρνετε όταν θα κάνετε μαγιονέζα να είναι βιολογικής... Συγγνώμη, δεν θα ψηθεί το αυγό. Τα ψηθεί με το λεμόνι. Μόνο. Και ψήνεται. Στη μαγιονέζα που τρώμε δηλαδή δεν έχει. Στη μαγιονέζα, δεν ψήνεται στη μαγιονέζα την έτοιμη που παίρνει έχει πάντα σκόνη κρόκο. Σκόνη. Ναι. Αυγού. Δεν έχει ποτέ φρέσκο αυγό. Ναι. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Και το λεμόνι βοηθάει τόσο πολύ για να ψηθεί. Το λεμόνι, άμα τα αφήσετε ένα λεπτάκι έτσι, τελειώνουμε κατευθείαν, φιλαράκο. Το λεμόνι, άμα τα αφήσουμε έτσι,
Πίστεψέ με, σε 1-2 λεπτά θα έχει αποστηρώσει τελείως τη μαγιονέζα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ούτε άλλες εγώ τα... Το λεμόνι δηλαδή μόνο του βοηθάει για να... Βοηθάει να ψηθεί το αυγό. Πώς ψήνουμε με μαρινάδες το ψάρι, το ομό και τα λοιπά με το λεμόνι. Το λεμόνι είναι οξύτητα, τελειώνει τα πάντα μέσα. Ό,τι βακτήριο υπάρχει το σκοτώνει. Λοιπόν, και τώρα τα αφήνεις κάτω. Και εδώ πέρα είναι το πιο βασικό σημείο στην μαγιονέζα. Θα έχετε ένα δεύτερο άτομο δίπλα σας, μέχρι που να μάθετε, όπου θα σας ρίχνει πολύ λίγο σπορέλαιο. Τώρα θα σας πω για τη σπορέλαιο. Λίγο, πολύ λίγο και ανακατεύεις. Ανακάτευε. Πολύ λίγο. Μιλάμε για μέθοδο κορδόνι, έτσι τη λένε, γιατί πέφτει πάρα πολύ σιγά το λάδι. Κορδόνι, κορδόνι. Κορδόνι μαγειρικό, όχι. Γιατί σπορέλαιο. Θα σου πω. Ανακατεύουμε, ρίχνουμε πολύ σιγά. Με το που αρχίσει να δένει στην αρχή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να κόψει μαγιονέζα. Μετά μπορούμε να ρίξουμε πιο γρήγορα. Αλλά στην αρχή θα είστε πάρα πολύ προσεκτικά, θα ρίχνετε πολύ σιγά το σπορέλαιο μέσα και μετά θα αρχίσετε να ρίχνετε πιο γρήγορα. Να, τώρα που άρχισε να δένει, συνέχισε. Τώρα που άρχισε να δένει, μπορεί να ρίξω και παραπάνω. Βλέπεις? Mm-hmm. Και θα δέσει. Εδώ πέρα που φαίνεται κομμένο, θα αρχίσει και θα δέσει. Και ξαναρίχνω. Να πω ότι στην μαγιονέζα δεν βάζουμε σπορέλαιο, δεν βάζουμε ελαιόλαδο, γιατί άμα δοκιμάσετε να κάνετε μια μαγιονέζα μόνο με ελαιόλαδο, θα δείτε ότι δεν μπορείτε να τη βάλετε καν στο στόμα σας, γίνεται πολύ καυτερή και το λαιμό. Έντονη γεύση. Έντονη γεύση. Αυτό που κάνουμε, άμα θέλουμε να έχει μια ελαφριά γεύση ελαιόλαδο, είναι να χτυπήσουμε. Να βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, περίπου 50 γραμμάρια. Γιατί? Γιατί θα πάρει γεύση μόνο με 50.